τέσσερις φοράδες είναι έτοιμες, διαταγή στο αφέντη και δίνεται η εκκίνηση με καλό πέταγμα για την Ταλίκο από την εξωτερική. Από μέσα σας πρόχνει Euro No More και θέλει να περάσει τη δεύτερη θέση. Στην τρίτη θέση είναι Bright Blossom και στην τέταρτη η Ειρήνη. Ταλίκο, η οποία έχει πλέον αναλάβει και οδηγεί. Με την Euro No More στο κάγκελο στη δεύτερη θέση. Εξωτερικά τώρα περνάει η Bright Blossom στην δεύτερη θέση. Ενώ βελτιώνεται και η Ειρήνη έναντι της Euro No More για να περάσει τρίτη θέση. Ταλίκουα και Bright Blossom συνεχίζει το ανέβασμά της η Ειρήνη. Μπαίνοντας στην τελική ευθεία για τα 500 μέτρα της ευθείας, όπου η Ταλίκουα είναι πάντα μπροστά, ακολουθεί Bright Blossom και στη συνέχεια η Ειρήνη. Ταλίκουα και Bright Blossom. Πάμε για τα τελευταία μέτρα πλέον. Θέλουμε περίπου 300 για τον τερματισμό, με την Ταλίκουα να έχει χτίσει μια διαφορά έναντι της Bright Blossom. Σε απόσταση είναι η Ειρήνη. Ταλίκουα που έχει ξεφύγει θέλει να κάνει την τελευταία της επίθεση Bright Blossom. Ταλίκουα και Bright Blossom. Ταλίκουα δείχνει να αντέχει μέχρι το τέλος και θα πάρει την νίκη Bright Blossom στη δεύτερη θέση και η Ειρήνη στην τρίτη, τέταρτη Euro No More. Κεφάλι και τέρμα λοιπόν για την Ταλίκουα που ευνοήθηκε από τη σύνθεση διαδρομής, από την... Αυτό που λέγαμε, δεν θα γίνει και κεφάλι στην αγαπημένη διαδρομή, βεβαίως. Δεν θα γίνει. Μάλλον δεν έβγαινε ότι θα γίνει και κόντρα μπροστά για να έρθει η Ειρήνη, που ήταν η μόνη που μπορούσε από τις πίσω. Απλά Ιταλίκο, γνήσια, έτσι, original sprinter. Χρόνια πολλά σε όλους, Χριστός Ανέστη, συγχαρητήρια. Δύο υποδρομές μέχρι στιγμής και δύο δικές σας, Ταλίκουα και congratulate. Μάλλον congratulate πρώτα και μετά Ταλίκουα. Χριστός Ανέστη σε όλον τον κόσμο και με την Ανάσταση ελπίζω να αναστηθεί και ο δικός μας χώρος, ο οποίος χρειάζεται και αυτός την Ανάσταση. Ναι, πρώτες δύο συμμετοχές. Αρχικά θέλω να καλωσορίσω στο στάβλο δύο ιδιοκτήτες καινούριους, τον κύριο Γρηγόρη Μπανταζή, ο οποίος και με την πρώτη του συμμετοχή, με την congratulate, κατάφερε να πάρει την πρώτη του νίκη, ένα στο ένα. Και του Anasa Stables, οι οποίοι μας έχουν φέρει και αυτοί έναν άλογο. Τους ευχαριστούμε, γιατί τέτοιες εποχές είναι δύσκολο να βρίσκεις ιδιοκτήτες και ειδικά ιδιοκτήτες με αυτήν την εμβέλεια να σου εμπιστεύονται άλογα. Τώρα στο αγωνιστικό σημείο, η congratulate και η Ταλίκουα τρέξα στα μέτρα της αρεσκίας της και οι δύο και με επικεφαλής διαδρομή καταφέραν να κάνουν τη διαφορά και στο τέλος να κερδίσουν αυτό που δικαιούνταν, την νίκη, γιατί είναι και οι δύο αρκετά γρήγορες και τους αρέσει η διαδρομή επικεφαλής, οπότε το επωφεληθήκαν και κερδίσαν.